Γεια σου, παιδάκια. Γεια σας και από μένα. Γεια σας. Τι κάνετε? Γεια Καλά. σου, Καλά. γεια σου Κώστα. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου Σήμερα, Δημήτρη. Κώστα, έχουμε μαζί μας τον Γιάννη, τον Dream Warrior, που είναι φανατικός Αμστραντάς. Έχω πέσει σε φωλιά από αμστραντάδες. Λούμπα, Σε λούμπα φωλιά ήταν όμως, αυτό. έτσι. Και το πιστεύεις, ε? Ναι. Εγώ Εντάξει. το αφήνω. Το αφήνω να μείνει έτσι, Λογικό. μετέωρο. Λογικό μου φαίνεται γιατί στην Ελλάδα ο Άμστραντ μεσουρανούσε εκείνη την εποχή. Δηλαδή σχεδόν όλοι είχαν Άμστραντ στα οκτάβητα, σχεδόν. Ή περισσότεροι. Σπέκτρουμ Ακόμα συνεχίσει, αλλά είσαι διάμεσα. λάθος ακόμα. Έπεσε στην παγίδα. Για πες. Θα μας τα πει ο Γιάννης. Ο Μη μου πεις ότι δεν είναι oh. και Αμστραντάς αυτό τώρα και λέω για τον Άμστραντ. Θα σου τα πει, θα σου τα πει τώρα εγώ, Όχι τι να σου πω. Παναγία μου, θα με κρεμάσουν Εμένα τι να πάλι. με κάνεις να με ακούσει, ο Γιάννης θα ακούσει τώρα, ο Γιάννης θα μας πει. Όχι ρε παιδιά, δεν υπάρχει Ναι. θέμα. Για Όλα πες μας, είναι. Γιάννη, για δώσε τώρα από το παρελθόν, πώς ξεκίνησες για να ξέρουμε τι γίνεται. Τώρα εγώ πώς Καταρχάς, ξεκίνησα. πριν πούμε το οτιδήποτε, να πούμε ότι εσύ προκάλεσες τον Τόλι. Εγώ προκάλεσα τον Τόλι, Ωραία, τον άρα είμαστε σε Απόστολο. σωστό δρόμο εδώ πέρα. Ναι. Ωραία, γιατί έχω χαθεί κι εγώ λίγο με τα Κι reacts. εγώ. Και Έχω δεν μπερδέψει τα μούτια μου. περίμενα, και δεν το περίμενα δηλαδή ότι θα μπορέσει να δεχτεί αυτή την πρόκληση. Περίμενα ότι θα πει όχι ρε φίλε, δεν μπορώ, λυπάμαι. Αλλά τελικά τα κατάφερε. Αποδείχτηκε Άκουσα. γενναίος. Όχι. Ο Τόλης είναι παλικάρι. Ναι. Μια χαρά. Οπότε Για είναι όλα πες μας. κομπλέ. Λοιπόν παιδιά, εγώ ξεκίνησα από το πολύ μακρινό παρελθόν, αλλά πολύ πιο αργά από εσάς. Και Παρότι άρα είμαι πιο μεγάλος. δεν είναι τόσο μακρινό. Ναι. Κάπου εκεί στο 93 ξεκίνησα, γιατί είχα μια άλλη τρέλα. Η λόλα μου ήταν με τα ηλεκτρονικά, να κατασκευάζω πλακέτες, να φτιάχνω δηλαδή μικροκατασκευές. Α, ενδιαφέρον. Ναι, Ενδιαφέρον. είχα μπλεχτεί με μια εταιρεία, την ΣΕΚΕΑ, που είχε έτοιμα ηλεκτρονικά τέτοια συστήματα, και εγώ και ο ένας κολλητός μου ασχολιόμασταν και πολύ πιο τα νεότερα χρόνια και κάναμε κατασκευές, κάτι ενισχυτές, κάτι προενισχυτές, κάτι Α, μάλιστα. διάφορα, ναι. Και κάπου είχα μπλέξει εκεί με τα συστήματα στα αυτοκίνητα με ηλεκτρονικές αναφλέξεις, πυκνωτικές ηλεκτρονικές αναφλέξεις. Είχε ένα μοντέλο η ΣΕΚΕΑ, η εταιρεία, το οποίο είχα αναπτύξει εγώ μετά και το έκανα πιο ενισχυμένο, και έτσι κάπου εκεί ξεκίνησα, και κάπου είχα δει μετά σε ένα περιοδικό ότι αυτά που κάνεις εσύ με τυπωμένα κυκλώματα, με τριχλωριούχο σίδηρο, με λεκάνες, με νερά κτλ. Δεν χρειάζεται να τα κάνεις. Τα εκτυπώνεις λέει σε έναν υπολογιστή, το σχέδιο, το βάζεις λέει πάνω στην πλακέτα και μετά επάνω εκεί πιάνεις με... Είχε με λίγα Το λόγια CNC. μια εξέλιξη, ναι. Ρωτάω ένα Εντάξει, εμείς στο φίλο... σπίτι όμως με οξύ τα κάναμε, ρε Γιάννη. Ναι. Στο σπίτι, ναι, με τι να που να τα βρούμε αυτά. Μα ήταν πιο εύκολο, αλλά... Χειροποίητα. Ναι. Ναι, κάποια στιγμή απλά στην τεχνική εκλογή είχα δει εκεί, γιατί είχα μαζέψει αρκετές τεχνικές εκλογές εκείνο τον καιρό. Λοιπόν, έβλεπα ότι υπήρχε μια αναφορά σε έναν υπολογιστή της εποχής, Commodore 64, πολύ έντονη διαφήμιση. Και ναι, και μου λέγανε. Αρχίζω και Ναι, που είναι τρίζει ο η Τόλης. καρέκλα μου. Και μπαίνω σε ένα φίλο εκεί, που λέτε, ο οποίος Ναι. ήταν φοβερό μυαλό, ώρα του καλή, στη μακρινή Σύνδο. Φοβερό μυαλό, γιατί μιλάμε ότι έφτιαχνε ο άνθρωπος κάτι μηχανήματα που ελέγχανε ολόκληρο εργοστάσιο και μπορούσες να δεις, ας πούμε, πώς είναι της κρεβατοκάμαρας που έχουμε εμείς στις ντουλάπες. Φαντάσου τώρα επί τρία ένα τέτοιο μακρινάρι. Ήταν όλο αυτό το σύστημα ηλεκτρονικός υπολογιστής, όλο αυτό το οποίο έλεγχε όλο το εργοστάσιο. Και του λέω, ρε φίλε, πώς το κάνεις αυτό? Και μου λέει ο άνθρωπος, λέει, με αυτόν τον υπολογιστή, λέει, ξεκινάμε. Θα πάρεις ένα υπολογιστή τέτοιο? Γιατί, λέω, δεν γίνεται, λέω, με άλλο τρόπο? Όχι, λέει, πρέπει να έχει πρόγραμμα. Αν έχει πρόγραμμα, λέει, γίνεται. Αν δεν έχει πρόγραμμα, δεν γίνεται. Πάρα πολύ ωραία, λέω. Εφόσον Μάλιστα. λοιπόν θέλει πρόγραμμα για να γίνει, θα κοιτάξω εγώ να μάθω να δουλεύω το πρόγραμμα
Και να ασχοληθώ. Και έτσι λοιπόν, παιδιά, μάζεψα ένα ποσό. Πήγα Βασιλής Όλγας εκεί στη Θεσσαλονίκη και μιλάμε κάπου 93 πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι και καλά. Ή 94, μπορεί να κάνω και λάθος, γιατί είχα το χαρτάκι, το έχω στον υπολογιστή μέσα, στο κουτί του. Δεν πειράζει, και εμείς δεν θυμόμαστε τα δικά μας ναι, ακριβώς. Μην ακριβώς, φοβάται. ακριβώς, ακριβώς δεν θυμάμαι. Το έχω βέβαια το χαρτί και φαίνεται σε ένα βίντεο που είχα ανεβάσει, είχα βάλει και το χαρτί μέσα. Και πήγα, το πήρα. Και από τότε ξεκίνησα με τον Πήρες τον Commodore. Commodore. Πήρα τον Commodore 64. Με σκοπό να μάθω να κάνω πρόγραμμα, δηλαδή ξεκίνησα ανάποδα. Άρχισα να διαβάζω για την Basic, αυτό Ναι. το βιβλίο που έλεγε γιατί ντρέπεστε να ρωτήσετε για τον Commodore κτλ. Κτλ. Το είχα βγάλει σε φυλάδια, σε φωτοτυπίες, γιατί δεν το έβρισκα. Αχα. Μιλάμε για μια τρέλα που κράτησε ένα χρόνο να μελετάω και μετά που πήρα τον υπολογιστή, γιατί μετά πήρα τον υπολογιστή, μετά από ένα χρόνο, Α, ξεκίνησα μάλιστα. να επενδύω πάνω πλέον στον προγραμματισμό. Αλλά φυσικά στη συνέχεια. Άρα δεν το πήρες με. Εσύ προφανώς δεν ξεκίνησες για να παίξεις παιχνίδια, το πήρες για δουλειά το συγκεκριμένο. Εργαλείο, ναι. Το πήρα για να κάνω ένα πρόγραμμα, να δημιουργήσω αυτό το στόχο μου, ξέρω εγώ, να εκτυπώνω Ναι. πλακέτες. Ήταν η τρέλα της εποχής μου. Ναι. Βέβαια αυτό κάποια στιγμή ξέφυγε, άλλαξα, έφυγα από τη Θεσσαλονίκη γιατί ήμουνα σε μια εργασία που έπρεπε να φύγω, μετακινήθηκα στην Καβάλα, από εκεί μετά ήμουνα Θάσο ένα διάστημα, από εκεί μετά έφυγα πάλι στην Καβάλα, όμως αυτό το εργαλείο με ακολουθούσε παντού. Να Η ρωτήσω αλήθεια είναι κάτι. όμως, ναι. Να ρωτήσω κάτι που το είπες. Ήταν, είπες 93, 92 με 93. Έτσι. 93 με 94. Α, συγγνώμη, 93 με... 93 με 94. Ωραία. Πώς και κατέληξες στον Commodore και δεν πήγες σε κάποιο άλλο μηχάνημα πιο δυνατό, ένα Atari ST, μια Amiga, ξέρω εγώ. Δεν υπήρχε το πρόγραμμα εκεί πέρα, ξέρω εγώ, ήταν μόνο για τον Commodore 64 το συγκεκριμένο. Παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε, αλλά αυτό το μηχανάκι το έβλεπα σαν κάτι που μπορούσα να το διαχειριστώ. Και παίρνοντας τις φωτοτυπίες με την Basic και με όλα αυτά, μου φαινόταν σαν εύκολο δηλαδή να μπω στη διαδικασία να μάθω Ναι, και να ξεκινήσω μέσα από εκεί. Δεν το έχεις ήξερα. δει από κάποιον φίλο σου ή Όχι, τυχαία όχι, πήρες τον όχι. Commodore. Πώς το Από επέλεξες? διαφήμιση που Ναι. ήταν στην τεχνική εκλογή κατά κόρο. Κατά κόρο. Από περιοδικά της εποχής. Γιατί εκείνα τα περιοδικά της εποχής Ναι. διαφήμιζαν και έλεγε τόσα προγράμματα. Και έβλεπα συνέχεια την γκάμα, τα προγράμματα που είχε μέσα. Γιατί μιλάμε για είχε τεράστια γκάμα Ναι, από ο Commodore έχει προγράμματα. χιλιάδες, ναι. Και αυτό ήταν που με. Άρα Μπορώ να έτσι, πω με ναι. ξεγέλασε. Βέβαια, να πω και την αλήθεια. Κάπου εκεί στο μακρινό, πολύ μακρινό 85, ένας φίλος μου στην Αθήνα μου είχε δείξει τον Spectrum με το λαστιχάτο. Ναι. Και λέω, τι είναι αυτό το πράγμα, λέω. Ήταν δηλαδή όσο είναι το αριθμητικό πληκτρολόγιο, λίγο μεγαλύτερο, όσο είναι δηλαδή. Λέω, τι είναι Ναι, αυτό το ναι. πράγμα. Λέει, είναι υπολογιστής. Άσερε που είναι υπολογιστής, του λέω. Ναι, είναι υπολογιστής. Λέει, πώς είναι αυτά, λέει, που έχουμε τις αριθμομηχανές, γιατί μόνο από αυτά ήξερα εγώ τότε. Ναι. Είναι, λέει, αυτό με μεμβράνη και ξέρω εγώ και κάτσε να το συνδέσω, λέει, να το δείξω. Η πρώτη εικόνα ήταν αυτό. Αλλά θεωρούσα ότι πολλά καλώδια, τηλεόραση από εδώ από εκεί, δεν ξέρω δεν, γιατί, δεν είχα ενδιαφέρον, δεν ξέρω γιατί. Μετέπειτα δε, κάποια στιγμή στα χρόνια, γύρω στο 90-91, είχε έρθει ένας ξάδερφός μου στο σπίτι, γιατί το παιδί έπρεπε να κάνει μια εγχείρηση, ήρθαν με τους θειούς μου κτλ. Το θειό μου και τη θειά μου και ήταν στο νοσοκομείο και διάστημα που ήταν και κουράριζε στο σπίτι, είχε μαζί του το 464, τον Άμστρατ. Και εκεί Είχε έκανα την πρώτη φέρει γνωριμία. Ναι, μαζί, μαζί. ναι. Εκεί το Ωραίος. πρωτοείδα. Το Κάτσε, είδα, τον μου είχε φέρει. άρεσε. Συγγνώμη, τον είχε φέρει μαζί με οθόνες και όλα αυτά. Όχι, όχι, δεν ξέρω πώς Με γινότανε το τώρα. modulator, ίσως. Το βάζετε τηλεόραση ή Ναι, το βάζετε. κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι να έφερε οθόνη. Θυμάμαι τον Άμστρατ. Και μετά θυμάμαι να το έχω δει πάλι στο σπίτι του, εδώ στην Καβάλα τέλος πάντων, που ασχολιόταν το παιδί. Αλλά μετά το δώσαν και εκείνοι και πήραν ένα PC, ένα κομπιούτερ. Μάλιστα. Στα επόμενα χρόνια δηλαδή. Άρα δηλαδή, άρα εσύ πήρες το μηχάνημα για μια συγκεκριμένη δουλειά. Πώς Μπράβο. κατέληξες όμως από τη δουλειά, κατέληξες να παίζεις παιχνίδια, πώς έγινε η μετάβαση, ξέρω εγώ. Θα σου πω πώς έγινε. Εγώ επειδή μικρός έβλεπα ότι υπήρχε ένας εθισμός στα παιχνίδια και όταν κατεβαίναμε τότε τις εποχές της ηλικίας μου, τη δεκαετία του 80 και κατεβαίναμε κάτω στη Βόλτα τέλος πάντων με τους φίλους, ήταν αρκετοί φίλοι που ήταν πολύ εθισμένοι σε αυτά Στα και arcades ό,τι τώρα είχαν, μιλάς. ναι, πηγαίναν στα ηλεκτρονικά μέσα, γιατί εμείς είχαμε τα Ναι, ηλεκτρονικά, μπαίναν μέσα και ό,τι είχαν τα κουμπούσαν εκεί. Ήταν έτσι 10 ήμασταν. δραχμές, ήταν 10 δραχμές.
Και μετά Έτσι. τον έλεγα πάμε για καφέ, δεν έχω τάδος εκεί. Πάμε, τίποτα. Και τον τραβούσα τον άλλο από το σπίτι του να βγει, από το σπίτι λέω, από το μαγαζί και του έλεγα ρε εσύ, λέω, έπαιξες μια φορά, φτάνει. Δεν είχαμε δηλαδή και Εσύ δεν έπαιζες δυνατότητες Γιάννη να καθόλου, το... δεν ασχολιώσουν, α. Εγώ παιδιά έπαιζα τότε, να σας πω δηλαδή, το Pac-Man, μετέπειτα, τα πρώτα πρώτα τα αρχαία ήταν ένα επιτραπέζιο που ήταν η οθόνη κάτω και είχε ένα μπαλάκι κόντρα. Είχε ένα περιστρεφόμενο διακόπτη που πετούσε ο ένας την μπάλα από εδώ, ο άλλος από εκεί, δεν θυμάμαι πώς το Το λέγανε. πονγκ, πονγκ. Ναι, Με πετούσε την μπάλα ο ένας ποντεσιόμετρο. τον άλλο, ναι, ποντεσιόμετρο. Είχε ένα μεγάλο τέτοιο τεράστιο, εκείνο το έχω παίξει παλιά. Πιο πολύ ήμουνα στα μπαλάκια, στα ποδοσφαιράκια τέλος πάντων. Εκεί ήμουνα Α, με ναι. τα μανίας, πω, πω, πω. Κάναμε Στα πρωταθλήματα. σφαιριστήρια. Βέβαια, βέβαια. Πιο πολύ εκεί παρά δηλαδή στα ηλεκτρονικά. Αλλά κάποια στιγμή ο κουμπάρος και νονός του γιού μου του μεγάλου έκανε το σφάλμα, μας έφερε έναν Atari 2600 Να ο και Ατάρι σου εκεί φάνηκε. Πάλι όταν κολλήσαμε. εμφανίστηκε. Και Σαν το εκεί φάντασμα. κολλήσαμε όλοι, παιδιά. Ειλικρινά κολλήσαμε Είχε και παιχνίδια εγώ... μέσα. Αυτός ήταν κανονικός Ατάρι, δηλαδή original ή κλόνος με παιχνίδια ενσωματωμένα. Ήτανε το Atari το κανονικό για μένα Ήταν και η δηλαδή. εποχή τότε, προφανώς, ναι. Ναι. Μιλάμε ότι ήτανε κάπου γύρω στο 87 Εντάξει. παιδιά, κάπου Εντάξει, εκεί, εντάξει, ναι. 88, κάπου εκεί. Φυσικά από εκεί Έλα. και μετά εγώ προσπαθούσα να βρω Σε χειριστήρια πάμε γιατί μετά τα για είχαμε υποδομή. ξεπατώσει. Ναι, ήταν που ήταν και τα χειριστήρια. Ναι, και τα είχαμε ξεπατώσει και μετά βρήκα χειριστήρια του Commodore και ένας λόγος που πήρα Commodore ήταν γιατί βρήκα χειριστήριο που τέριαζε και για Atari και για Amstrad και έγραφε και Commodore. Να ρωτήσω, Τσαπ το τον όνομα. Ατάρι σας τον έδωσε, σας τον άφησε ή τον έφερνε και παίζατε, τι γινόταν? Τον είχε φέρει δώρο στον γιο Α, μου τον δώρο. μεγάλο. Α, οκ. Okay. Ναι. Άρα το πρώτο μηχάνημα που Παιδιά, μπήκε σπίτι σας ήταν ο Ατάρι, έτσι, ο 2600. παιδιά, όχι, εδώ κάνω ένα λάθος. Εγώ προτρέχω. Όχι το 88, αυτό έγινε κάπου 92, 91-92 Δεν πειράζει, που δεν μας έχει τον να κάνει έφερε. με την. Έγινε πάλι Γιατί το παιδί γεννήθηκε το νωρίτερα. 88 και ήταν μικρό, έτσι, 3 χρονών, Εντάξει. 4, κάπου εκεί. Και του λέω, καλά, ρε, να το μάθω από τώρα, λέω, να παίζει τέτοια πράγματα. Ήμουν αντίθετο, παιδιά. Είχα άλλα μυαλά τότε. Φοβόμουν, Εντάξει. μην τυχόν, ξέρω εγώ, δεν θα έχω μηχανή για να Μην μην μάθω κολλήσει, παιδί. μην κάνει. Εντάξει, έβλεπε Μην, εσύ τα arcades. Το ναι, είπε δεν εσύ θα τα πάρω. arcades κιόλα και είχε. Μπράβο, Ναι. μπράβο, μπράβο. Γιατί και εγώ κολούσα επάνω. Αλλά εμεί κολλήσαμε χειρότερα. Γίναμε χειρότεροι από το παιδί, αφού βάζαμε τα παιδιά για ύπνο και παίζαμε ηλεκτρονικά το Έτσι. Atari στην Άρα το αρχή. πρώτο σου ήταν το Atari το 2600. Έτσι, έστω και με Αυτό. αυτόν τον τρόπο ήρθε σαν δώρο. Μετά πήγαμε στον Commodore. Μετά Και για πήγαμε πες μου στο τώρα στον κόμμα. Commodore, τι παιχνίδια ξεκίνησες να παίζεις εκεί πέρα, πώς ξεκίνησε η όλη φάση. Εκεί, παιδιά, κατέβηκα εκεί στην Αγγελάκη. Μου είχαν πει, υπήρχε ένα... Τώρα δεν ξέρω αν επιτρέπεται να τα πούμε αυτά και να... Αλλά το μαγαζί έχει Πες τα ρε. κλείσει τώρα. Πες τα τώρα, πες τα. Υπήρχε ένα υπόγειο. Ναι. Αυτά βέβαια έγιναν τα μετέπειτα χρόνια που είχα και την Αμίγα, γιατί στη συνέχεια παίξα και μια Αμίγα. Δεν Λοιπόν, είχες παίξει μέχρι τότε. Έπαιζες παιχνίδια με τον Commodore. με τον Commodore μαζί ρώτησα το παιδί που πήρα και τα... γιατί εκτός από τον Commodore που πήρα στη Βασιλή Σόλγας, μου είπε, το ρώτησα το παλικάρι, μου λέει, εκεί στην Αγγελάκη, λέει, είναι 2-3 καταστήματα που πουλάνε, πραγματικά. Δεν θυμάμαι να σας πω τα ονόματα, πώς λέγονταν Δεν τα πειράζει. 3-4 καταστήματα που είχε. Πήγαινα, έβλεπα στη βιτρίνα και έπαιρνα. Ήτανε δηλαδή εντάξει. Δεν Α, ήτανε να μιλάμε πω ότι. για αυθεντικά παιχνίδια, έτσι τώρα Ναι, έπαιζες original. αυθεντικά. Ναι, κουτάτα, κουτάτα. Όλα άλλα σε κασέτα τα Ναι. περισσότερα. Τα περισσότερα. Ναι. Γιατί ο Commodore κασέτα είχε. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, βέβαια στην πορεία απέκτησα ένα Driver. Fraser, πώς το λένε αυτό, Frame Fraser. Τα πάγωνα Okay. τα πάγωνα και τα περνούσα εγώ σε δισκέτες γιατί απέκτησα και το disk drive, το floppy το Αυτό 1541. σκέφτηκα, θα είχες πάρει το drive, ναι, ωραίο. Ναι, και τα προχώρησα έτσι. Βέβαια, μου Είχες έτυχαν... το τέτοιο, το... Αν Πες δεν μου. είχες το Final Cartridge μπορεί να είχες κάποιο... Πώς τα λέγανε ρε Freeze εσύ frame. Κώστα? Ποια, τα Freeze action replay frame. και αυτά. Action replay, ναι. Ναι, Ναι. το αντίστοιχο νομίζω του freeze frame ήταν, το αντίστοιχο στον Commodore. Ναι. Το action replay είναι στην Amiga, δεν ξέρω αν υπήρχε και στον Commodore αυτό το Είχαν βγει πράγμα. μετά παντού, τα action replay παντού. Και πρώτο Ναι. παιχνίδι που έπαιξε στον Commodore 64, Γιάννη. Άμα σας πω, παιδιά, ότι το πρώτο που πήρα ήταν το Turrican με την τετράδα το Max. Είδα το κουτί αυτό με 4 παιχνίδια μέσα. Α, Έχω συλλογή. πάθει πλάκα. Ναι, συλλογή, παιδιά, σε κασέτα. Turrican, ST Dragon, Ναι. Swiv και Night Shift.
Πολύ δύσκολο. Τα τρία ειδικά, τα τρία που είπες τώρα, Esti Dragon, Suive και Turrican, ήταν απίστευτα παιχνίδια. Ναι. Το Απίστευτα. Saint Dragon είναι φανταστικό Ο Saint παιχνίδι και Dragon είναι από έχει. τα αγαπημένα μου, ναι. Ναι, και έχει και πολύ καλή έκδοση στον Commodore. Το Suive είναι δύσκολο, πολύ καλό στον Commodore και το Turrican είναι το αυθεντικό. Εκεί το σχεδίασε ο Manfred Ναι, ναι, Fetres, ναι. έτσι. Πρώτα στον Commodore και μετά πήγε στην Amiga. Δεν είναι Amiga παιχνίδι το Ναι. Turrican. Ναι, παιδιά, πολύ Παιχνιδάρες όμως, ωραία. αυτά τα τρία τα παιχνίδια. Και το Night Shift ήταν καλό, αλλά ήταν για άλλους. Για μας ήταν. Ε, Για ναι. γάμο. Από τον Commodore. Μετά τον Commodore είχα φύγει από την Θεσσαλονίκη, είχα πάει στην Καβάλα. Εκεί με τον κολλητό μου, βλέποντάς με να παίζουν, να έχω τον Commodore, αυτός ήθελε να ανοίξει, είχε ένα μαγαζί τέλος πάντων ο άνθρωπος και μου έλεγε ότι ήθελε να βάλει υπολογιστή μέσα, γιατί ακόμα δεν είχαν μπει τα μηχανήματα αυτά στα καταστήματα, ήταν στην αρχή τους ακόμα. Και λέει, εσύ πώς θα γίνει να βάλουμε, λέει, ένα υπολογιστή που ξέρεις, λέει, από αυτά και ξέρω εγώ, λέω, Στέλιο. Του λέω, εγώ αγόρι μου, λέω, από μόνος μου έμαθε αυτό. Αν μου πεις τι κάνει το άλλο και πώς ανοίγει, δεν έχω ιδέα. Ξέρω μόνο από Commodore. Από PC δεν έχω ιδέα, λέω, να σου πω ότι κάνει αυτό ή κάνει εκείνο. Δεν έχω ιδέα. Παιδιά, ειλικρινά μιλάμε, δεν είχα επαφή με PC ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και η Amiga την έβλεπα και τρόμαξα. Η πρώτη φορά που την είδα ήταν πριν αγοράσω τον Commodore 64. Έτυχε να πάω σε ένα κατάστημα στην Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Commodore νομίζω έγραφε. Είχε και το λογότυπο. Κάπου 100 μέτρα κατεβαίνοντας την Εγνατία από την αριστερή μεριά, κάπου 100-150 μέτρα ήταν εκεί πέρα. Ναι. Ένα μαγαζί, πολύ γνωστό για την περιοχή και την εποχή τότε. Και ανέβηκα επάνω, γνωρίστηκα με ένα παλικάρι, νομίζω Αντωνόπουλος, κάπως έτσι, Δημήτρης, αν δεν θυμάμαι κιόλας ακριβώς, αν μήπως κάνω και λάθος, που το είχε και μου λέει, καλά, θέλεις να πάρεις, λέει, Commodore, κοίτα εδώ η Amiga τι κάνει. Λέω, τι Amiga, αυτή είναι, λέω, η Amiga. Το καινούριο, λέει, η 1200, κοίτα εδώ τι κάνει. Και μου έδειξε, παιδιά, το παιχνίδι του Sonic να τρέχει στην Amiga και ήταν εκστασιασμένος. Και βλέπω κι εγώ τον Sonic και λέω, πω, πω, τι φοβερό εργαλείο. Και πόσο έχει, Sony. ρε αγόρι μου, ναι, και πόσο. Το είχε μάλλον με εξομοιωτή το έπαιζε. Υπήρχαν εξομοιωτές νομίζω Δεν είχε στην βάλει κανένα Amiga. demo, τίποτα, έκανα hack του πρωτοπάτου. Δεν Ναι, ξέρω. υπάρχει ο Master Gear Emulator στην Amiga που είναι ένα προς ένα. Νομίζω ότι πέσει σε Master System Το κανονικό ξέρω, εκεί. ναι. Του είχαν περάσει τέτοια εκεί τότε. Από εκείνη την εποχή, παιδιά, τον είχα δει το Sonic. Και λέω, Ωραία. είναι δυνατόν. Αυτό, λέω, είναι υπολογιστής. Ναι, λέει, και παίζει αυτά τα παιχνίδια. Τότε κατάλαβα ότι οι υπολογιστές μπορούν να παίξουν παιχνίδια από κονσόλες και τέτοια. Α, λέω, αυτό Ναι, είναι φοβερό εργαλείο. Με emulation. έκανε εντύπωση. Όπως επίσης με έκανε ένα εντύπωση ένα παιχνίδι στον Commodore με μπάσκετ, όπου οι παίκτες πηδούσαν από κάτω και βάζαν καλάθι μέσα στην μπασκέτα. Αλλά ήταν το βίντεο έτσι τόσο αληθοφανές και μου φαινόταν ότι ήταν υπερβολικά καλό, δηλαδή για 8 Basket bit. Και λέω, Master. Ποιο ήταν αυτό? κάτι τέτοιο, ρε, δεν θυμάμαι, ρε Κώστα, Ή το ακριβώς. Dub Dribble. Δεν ξέρω αν είχε βγει. Και λέω, όχι, εγώ θα πάρω, λέω, Commodore, γιατί, λέω, και στα λεφτά του. Τότε, παιδιά, ο Είχε Commodore είχε διαφορά, ναι. 20.000 δραχμές όταν τον πήρα. Α, Μία πάνθυμος, Amiga πάνθυμος. 1200 για να την πάρεις έπρεπε να σκάσεις νομίζω κάπου 120 με 140 120.000 χωρίς χωρίς δίσκο. monitor. Χωρίς monitor, ναι. Χωρίς δίσκο. Και χωρίς δίσκο, Μιλάμε ναι. χωρίς δίσκο, χωρίς σκληρό Ναι. δίσκο. Ένας δίσκος τότε για να τον πάρεις σκληρό και δεν μιλάμε για δίσκους, μιλάμε τώρα της πλάκας. Ένα γίγα, Ούτε όχι, καν τι ένα ένα γίγα, γίγα. Ούτε καν. τι ένα γίγα, τι λέω. Όχι, είχε ξεκινήσει με 20 MB. Ναι. Πήγε Ναι. μετά 170. 40, 20, 40, Ναι, 70, έτσι πήγε. έτσι. 170, μετά πήγε Μπράβο. 320 και 320. μετά ξεφύγαμε από τους 2,5 και βάζαμε μισό και ένα γιγαμπάιτ Μπράβο. τριαμισάριδες με καλώδια. Εκεί κάπου το 97 νομίζω στην Καβάλα ήμουνα. Ήταν ένα παλικάρι που είχε ένα μαγαζί έτσι με κομπιούτερ, ο οποίος ήταν μάλιστα και πολύ γνωστός. Και από εκεί μάθαινα και τους ρωτούσα ή τους είχα γίνει κάπου δηλαδή στενός κορσές, ρωτούσα το ένα γιατί έτσι, το άλλο λέει, ρε εσύ, αυτός πάλι με έλεγε για την Αμίγα, λέω δεν το ξέρω, λέει, αυτό δεν το ξέρω, λέω πες μου εσύ για τα δικά σου, για το PC, λέω, ο δίσκος πώς συνδέεται, τι κάνει αυτό, γιατί αυτό τι είναι, υποδοχή, λέει, ίντε, μάλιστα εγώ ξέρω τώρα ότι η Αμίγα έχει ίντε, αλλά δεν είχα δει δίσκο ίντε,
Δεν υπήρχε, Ναι. ρε παιδιά, η Καλά πληροφόρηση, αν ήταν, δεν ακόμα είχε. όλες τις τεχνολογίες αυτές ήταν Ναι. στα σπάργανα. Και τα πάντρεψα όλα μόνος μου, παιδιά. Δεν είχα καμία γνώση ότι υπήρχαν κι άλλοι σαν και εμένα. Νόμιζα ότι ο μοναδικός στην Ελλάδα ήμουν εγώ που ασχολείται με αυτό. Και λέω, με έκανε και απορούσα που ήμουν ο μοναδικός που έπαιρνε τα περιοδικά. Και λέω, ρε γάμο, κανείς δεν ασχολείται. Κανείς δεν Πίστεψέ παίρνει. με, Γιάννη, ότι πολλοί είχαν αυτή την γνώμη Απλά δεν το που συζητούσαν πολύ κοιτάνε, μεταξύ τους, ναι. που κοιτάνε στα κανάλια και μας γράφουν σχόλια. Ναι. Υπήρχε Ήθελα να ένας πω. Παπαδόγιαννης Ναι. στην πλατεία, στην κεντρική της Καβάλας, ο οποίος ο άνθρωπος ακόμα λέει αμίγκα, έχεις ρε φίλε. Ακόμα λέει αμίγκα, ναι. Είχε μείνει. Και πήγαινα και έπαιρνα, παιδιά, το αμίγκα format, το CU, το Q αμίγκα, το... Ναι. Ναι. Μέχρι που κλείσανε και εμείς έτσι Μέχρι που κάναμε, ρε. κλείσανε και με έπιασε μια μελαγχολία Μπράβο. μετά Και και δεν λέω, Παναγία θυμάσαι μου, λέω, Παναγία που μου. κάθε μήνα που πηγαίναμε να πάρουμε 2-3 περιοδικά στο περίπτερο που είχαν και διαφορετική τιμή, πήγαινε με τη λίρα. Ναι, η κολολίρα, ναι, μας Είχαν ανέβαζε πάει πάνω. 3.500 δραχμές, είχαν ξεφύγει μετά. Ήταν ωραία περιοδικά όμως και Ναι. μεγάλα περιοδικά και Ναι. με περιεχόμενο μέσα πολύ και Πήγε και δισκετούλες. το CD μέσα μετά προς το τέλος. Τέλος Εκεί και και με στο τα CD. CD, φίλε, Ναι, ήτανε. ναι, Ναι. ναι. Έπαιρνα τα CD κατά κόρον εγώ, χωρίς CD. Απέφευγα μετά τις δισκέτες. Λέω, όχι δισκέτα, λέω CD. Γιατί μου είχαν κάτι CD, μάπα δισκέτες, δεν τρέχανε. ναι. Και λέω, τι Συνέβαινε γίνεται. αυτό, ναι. Ναι, λέω, άσε, λέω, CD και σίγουρα πράγματα. Στην Αμίγκα, Γιάννη, για πες εκεί, γιατί στον Commodore, εντάξει, δεν έπαιξε πάρα πολύ στον Commodore, Μιλάμε έτσι. για άπειρες ώρες προγραμματισμού στον Commodore. Αυτό ήθελα να πω. Έτυχε να δουλεύω ένα χρόνο στη Θάσο και εκεί έτυχε να μένω, ας πούμε, 2-3 μέρες στο νησί. Στο σημείο που έμεινα, στο σημείο 0, είχα μαζί μου πάντα όπου και να πήγαινα μια βαλίτσα με τον Commodore, το disk drive, τα κασετόφωνα και οθόνη όπου και να πας. Ο Commodore είχε οθόνη. Την οποιαδήποτε Ναι. τηλεόραση την έκανε σε οθόνη. Ναι. Εκεί έκανα ατελείωτους προγραμματισμούς. Προσπαθούσα δηλαδή να παντρέψω αυτό που έλεγα και είχα τάση να κάνω από τότε. Αλλά τελικά από την αρχική ιδέα ξέφυγα πάρα πολύ. Έφτιαξα κάποια προγράμματα τα οποία έβλεπα από άλλα περιοδικά. Τα μετέτρεπα από PC, μετέτρεπα σε Commodore, από Amstrad σε Commodore, από ξέρω εγώ. Δηλαδή είχα τότε το ταλέντο γιατί έβλεπα τη διαφορετικότητα της Basic. Και ήταν και απλά τα πράγματα ακόμα, έτσι. Δεν μιλάμε Ναι. τώρα για Blitz και για άλλες Basic. Μιλάμε για την απλή Basic του Commodore. Και η Basic που είχαν τα άλλα τα μηχανήματα ήταν πάλι η απλή Basic. Τώρα δεν θα μπορούσα εγώ να προχωρήσω με κάτι πιο προχωρημένο γιατί δεν είχα και την ανάλογη εκπαίδευση, Ναι. κατά ψέματα. Να Ναι. ρωτήσω, πέρα από τον προγραμματισμό, για να πάμε λίγο στα παιχνίδια, να πιάσουμε τα παιχνίδια τώρα. Βεβαίως, γιατί εδώ είναι το κέριο. Στον Commodore έπαιξες καθόλου ή έπαιξες ελάχιστα? Αν έπαιξα καθόλου. Δεν ξέρω Στον γιατί είχε Commodore. πιο πολύ προγραμματισμό, ας πούμε. Ναι. Όχι, στον Commodore τρελαθήκαμε στο παιχνίδι. Γιατί εκεί Α, σου λέω, έπαιξες. Α, ωραία. ξεκινήσαμε να κάνουμε τέτοιο για αυτό το πράγμα και τρελαθήκαμε στο να παίζουμε παιχνίδια. Ωραία. Για δώσ' μου. Ωραία, αυτό ήθελα να καταλάβω. Γιατί είδες, μου έλεγες ότι προγραμμάτιζες και λέω, μήπως μεταπήδησες κατευθείαν στην Amiga, ξέρω, και έπαιξε εκεί πιο πολύ. Για πες μερικά αγαπημένα παιχνίδια στον Commodore, για να, έτσι, να έχουμε μια ιδέα. Αγαπημένα σου. Πολλά Πέντε, αγαπημένα. τρία, τέσσερα. Τα πιο αγαπημένα είναι αυτά που σου ανέφερα. Το Turrican και το Swive είναι τα πιο αγαπημένα. Ναι. Το SD Dragon επίσης είναι από τα αρκετά δυνατά. Ναι. Λοιπόν, τώρα για άλλες κατηγορίες είναι εκεί να πάμε στο... Μισό λεπτό να σου βγάλω κιόλας εδώ, γιατί εδώ δεν φαίνεται. Λοιπόν, είναι τα Gremlins που έτυχε να παίζουμε με τα παιδιά. Δεν ξέρω άμα τα Gremlins 2 άμα έτυχε Αμίγκα να το τα είχα λέμε. παίξει εγώ. Αμίγκα. Ναι. Στην Αμίγκα. Άλλο παιχνίδι. Τετραλογίες συνήθως παίζαμε. Συλλογές, Έπαιρνα συλλογές, παιδιά, για να έχουμε και μια ποσότητα. ναι. Χέλο Ναι. νο νιντζάκια. Κατάλαβα. Βασικά και τα παιδιά Ναι. ήταν μικρά. Να σε ρωτήσω, τώρα που το λες, γιατί με τα παιχνίδια δεν θα τελειώσουμε, είναι πάρα πολλά, όντως. Είχες παίξει σε Amstrad, σε τέτοια μηχανήματα, τα έχεις δει, σου κάνανε κάποια αίσθηση αυτά τα μηχανήματα, σε σχέση με τον Commodore. Κοίταξε, εγώ επειδή το είχα πάρει το εργαλείο, όμως δεν υποβάθμιζα ποτέ τα άλλα τα μηχανάκια, Ναι. γιατί το καθένα είχε την δική του ιδιαιτερότητα και την specialist που λέμε στο καθένα. Αλλά επειδή έτυχε να έχω το δικό μου, συγκεντρώθηκα στο δικό μου, γιατί λέω, εντάξει, το Ναι, όχι, δεν αντίστοιχο λέω αυτό. παιχνίδι,
Δεν λέω αυτό, Ναι. ενώ ότι Αν έτυχε να παίξω, όχι, δεν είχες έτυχε. παίξει και σε Άμστραντ, έτσι. Είχα ασχοληθεί στο Άμστερ τότε, εκείνο, μια εβδομάδα που ήταν το παιδί, ο ξάδερφός μου τότε, ο Α, μικρός, αν είναι μπράβο, σου μου είπες εκεί. για τον 4x4, έχεις Μόνο δίκιο, σωστό. τότε δεν είχα ξαναασχοληθεί, γιατί Ωραία. κανείς εδώ που Δεν είμαι στο είχε. μέρος δεν είχε τέτοια Δεν είχε. μηχανήματα. Ούτε καν PC δεν είχαν, Ούτε τίποτα. PC. Το Να βλέπανε καταλάβω. σαν πρωτόγνωρο, και μάλιστα ο κουμπάρος μου μετέπειτα, ο φίλος μου δικός από μωρά που ήμασταν μαζί, όταν το πρωτοείδε τότε στο μακρινό 94, σε μια επίσκεψη που έκανε, είχε τρελαθεί με το Commodore και σκεφτόταν να πάρει και αυτό σε ένα αντίστοιχο μικρό κομπιούτερ, αλλά τελικά πες, τον έπεισε να πάρει την Amiga. Προφανώς, Πήρε την σίγουρα. Amiga και μετά από 2 χρόνια που ήθελε να τη βάλει στο μαγαζί, ήθελε να έχει ελληνικά. Εκείνο το διάστημα εγώ ακόμα δεν είχα ασχοληθεί με την Amiga για να ξέρω ότι υπήρχαν ελληνικά, και μπορούσε η Amiga να μιλήσει ελληνικά. Και αυτός επέμενε ότι αν δεν έχει ελληνικά δεν θα τη δώσω, λέει, θα την πουλήσω. Γι' αυτό, αν σε ενδιαφέρει, λέει, πάρ' την, ρε εσύ, του λέω, κράτησε την, αγόρι μου, λέω, γιατί θα πάρω κι εγώ άλλη Amiga, να μπορούμε να κάνουμε, να έχουμε και κονέ και να μιλάμε και να ανταλλάσσουμε, που λέω, λόγος, και παιχνίδια και τα Σύμφωνο, πάντα. ναι. Όχι, όχι, λέει, εγώ το θέλω, λέει, να το πάρω, λέει, για να μπαίνω μέσα στο ίντερνετ και να κάνω και να ράνω. Λέω, τόσο προχωρημένος δεν είμαι ακόμα, του λέω. Οπότε, αν θες και επιμένεις πάρα πολύ να τη δώσεις, εκεί που θα τη δώσεις αλλού, θα την πάρω εγώ. Και την πήρα εγώ την Amiga. Εκείνη την Amiga την πήρα εγώ και την έβαλα σε Tower. Τώρα, εκείνη την έχω σε Tower. Μετέπειτα Μάλιστα. απέκτησα και μια κανονική της Commodore, μια 1200 desktop, και στην πορεία και μια 3000 που την έχω εκεί και περιμένει να δω πότε θα την πάω στο Δημήτρη του Master GR να την επισκευάσει. Γιατί είχε γίνει ψόφιση στα χέρια μου. Μάλιστα. Να Και ρωτήσω, πες μου. παιχνίδια αγαπημένα στην Αμίγκα που έχεις παίξει, πες μου 3-4 παιχνιδάκια έτσι που σου μείναν από τότε να τα θυμάσαι μέχρι σήμερα. Το Quack. Ένα Quack. παιχνίδι που μου αρέσει πάρα Ωραίο. πολύ είναι το Quack, παιδιά. Είχε γέλιο και Ζωντανό. μουσική αυτό πολύ. Ναι. Δύσκολο. Και Ναι. δύσκολο, και δύσκολο. Team Βασικά τα 17. πιο 17. πολλά παιχνίδια. Ναι, Team 17 με τα Worms. Σκουλίκια. Πα, 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 πα. Φυσικά. Εάν δεν παίξαμε με τα παιδιά με εκείνο εκεί. Πάλι Εάν την δεν 17. παίξαμε. Ναι. Ναι. Τη Steam 17 όλα τα παιχνίδια ήταν φανταστικά. Ήταν ποιοτική Ειδικά, την 17 και καλό gameplay. ειδικά τα διαστημικά, γιατί με το Alien και ξέρω εγώ που ήταν μέσα, που βγαίνανε και Alien και τα Alien Breed, πυροβολούσαμε, ναι. Alien Breed, ναι. όπως οι ταινίες. Γιατί αντέγραφαν τις ταινίες στην ουσία πολλά από τα παιχνίδια αυτά. Ναι. Και το, ναι, το Alien Breed, μπράβο, ρε. Alien Breed, μπράβο. Πάρα πολλά, τα οποία τώρα στο Project μυαλό. X. Ναι, Project και X. ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια στην Amiga είναι το Cannon Fodder, παιδιά. Ναι, αυτό το λέγαμε κάποια στιγμή. Πάρα πολύ Φοβερό. ωραίο παιχνίδι. Το Cannon Πάρα πολύ ωραίο Fodder, το παιχνίδι, έχω φίλε. τρομακτική αδυναμία. Γι' αυτό και έχω κάνει κάποια βίντεο με εκείνο εκεί και με Ναι. ενδιαφέρει. Μ' άρεσε πολύ, δηλαδή. Ωραία. Ο Γιάννης έχει Μπράβο, πες. κανάλι. Αυτό Έχει ήθελα να πω. κανάλι ο Μπράβο. Γιάννης και Για πάμε. ανεβάζει συχνά. Κάνει ωραία βιντεάκια. Και how to Α, μάλιστα. και παιχνίδι. Ναι. Για Amiga και Commodore. Θα το Ό,τι βάλουμε εκεί μπορούμε. στο link να δουν τα παιδιά. Αν και το έχουμε δώσει κιόλας. Ό,τι μπορούμε να δώσουμε στο society εδώ με τους αμιγάδες, όσοι ασχολούνται, τουλάχιστον, εντάξει, ό,τι μπορούμε να δώσουμε. Καλά κάνεις. Όσο ακόμα έχουμε τη λογική και το μυαλό να λειτουργεί. Γιατί, εντάξει, και αυτά κάποια στιγμή παραδίδουν τα λίσθια. Οπότε, εντάξει, θα θυμόσαστε Εντάξει, έναν βόρειο θα μείνει πίσω όμως κάτι Ελλαδίτη. που... Ναι, θα υπάρχει κάτι. ναι, μένουνε, μένει. Ο καθένας αφήνει Ναι. το λιθαράκι του. Απλά Έτσι, πιστεύω ότι έτσι. αν ασχολιόμουν πιο νωρίς στο κομμάτι αυτό με το ίντερνετ και γνώριζα, ας πούμε, ότι υπάρχει και αυτή η εκδοχή, πραγματικά θα ήταν πολύ καλύτερα από πολλές απόψεις. Γιατί καθυστέρησα, η αλήθεια, στο να μπω στο χώρο αυτό εδώ. Και με την παρότρινση του, να το αναφέρω και αυτό, του φίλου μου του Παντελή, του Electric Dreams, ο οποίος με έβαλε μέσα σε αυτό το καναλικό. Επέμενε κιόλας και του λέω, δεν μπορώ, λέω, εγώ είμαι στο Amiga Ελλάς, μιλάω, δίνω βοήθεια σε οτιδήποτε μπορώ και καταλαβαίνω και κατανοώ με τη δική μου λογική, γιατί δεν μπορώ να τα ξέρω και όλα, δεν είμαι ούτε ειδικός ούτε τίποτα, αλλά κάτι που το έχω αντιμετωπίσει και μπορώ να βοηθήσω κάποιο παιδί, γιατί όχι. Ναι. Γιατί μπορεί να μην είμαι ειδικό με προγραμματιστή και με κομπιουτερά και αυτά, αλλά εντάξει, λίγο πολύ έχω ασχοληθεί με το κολλητήρι που λένε και το. Έχω πάρει Ναι. 2-3 πτυχία πάνω σε αυτά, άσχετα που δεν ασχολήθηκα και έκανα τελείω άλλα πράγματα τελικά και το έκανα σαν χόμπι. Αλλά εντάξει, Εντάξει, οι γνώσεις υπάρχουν, ναι, όσες ναι. υπάρχουν. Και αυτό, το να δώσει κάτι στην κοινωνία εδώ, γιατί φτάσαμε στην ώρα 0.
Και δεν πρέπει να αφήνουμε να πεθαίνει, ας πούμε, αυτό το Σωστό, γιατί πράγμα. έχουν περάσει και τα χρόνια κιόλας και τα μηχανήματα σιγά σιγά. Και οι χειριστές τους. Και Και οι οι χειριστές. χειριστές τους. Γιατί εκεί που βλέπεις κάποιον ξαφνικά, λες πού πάει δεν αυτός, τι έγινε. ξαναβλέπεις. Του φτύνω. Ναι, του φτύ, φτύ, παιδιά. Ναι. Γιατί γνώρισα και άτομα μέσα, παιδιά, εδώ μέσα από το χώρο. Ας πούμε, μέσα στο Amiga Ελλάς γνώρισα ένα πολύ φοβερό εξαίρετο, ο οποίος στην Κρήτη ήταν τελευταία. Πώς το λέγανε, ρε παιδιά, κοιτάξτε το μυαλό μου Ο τώρα. BL Ticon. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σε ό,τι και να έλεγε, δηλαδή, ήταν φοβερός. Ήταν ασεμπλάς, ρε εσύ. Ήταν φοβερός ο άνθρωπος. Ναι, αμυγκάς κιόλας, ναι. Δηλαδή, ωραία. Μακάρι να υπήρχε αυτός ο να άνθρωπος. Πες μας, Γιάννη μου, πες. Ναι. Όχι, μακάρι λέω να υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι να δίνανε, ας πούμε, τα φώτα τους με τις γνώσεις αυτές που πραγματικά εμείς είμαστε, κοιτάμε με το στόμα ανοιχτό και ακούμε και λέμε πω τι είπε ο άνθρωπος, ας πούμε, Ναι. τέτοια πράγματα. Λοιπόν, Αυτά, παιδιά, τα πάμε δικά να μου. δούμε, πάμε να δούμε Πάμε στον λίγο. Τόλι. Να ρωτήσω καταρχάς στο Γιάννη. Γιάννη, πώς το Πες μου. επέλεξες το συγκεκριμένο παιχνίδι? Τώρα βέβαια ξέρω πώς το επέλεξες, καταλαβαίνω. Μου είπες πριν. Ναι. Γιατί ήταν το πιο από τα πρώτα παιχνίδια, τέλος πάντων, στον Commodore, και επειδή για μένα το SWIV μαζί με το Turrican είναι τα πιο όμορφα παιχνίδια κατά τη δική μου πάντα λογική και από εκείνα τα χρόνια, και θεωρούσα ότι είναι πάρα πολύ όμορφα στο τρέξιμο, στην εμφάνιση, αν έχεις βέβαια τα χρώματα σωστά ρυθμισμένα. Και Το Swiv, να ξέρεις, είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια στην Amiga, έτσι. Το θεωρώ είναι από τα καλύτερα shoot'em up που έχω παίξει ποτέ, από τα πιο όμορφα shoot'em up. Και τεχνολογικά μιλάμε, τα έχουμε πει πολλές φορές και με τον έτσι. Δημήτρη. Έχει φέρει τεχνολογίες, οι οποίες, τεχνικές μάλλον, είναι την εποχή πολύ προχωρημένες, έτσι. Το ότι, Στην Amiga. ναι, το ότι streamare, ας Ναι. πούμε, τα γραφικά, Ναι. όλο το Φόρτωνε, παιχνίδι. είναι όλο. Δεν έχει πίστες. Ναι, και όχι. Παίζεις, δεν σταματάς, δεν σου λέει πας δεύτερη πίστα μέχρι να το τερματίσεις και την Ακριβώς. ώρα που παίζεις φορτώνει από τη δισκέτα τα επόμενα assets, φίλε. Το streaming που κάνω τα σημερινά, αυτό Ναι, που ναι, διαφημίζω ναι, τώρα με ναι. τις SSD, αυτό Ναι. το κάνω το Amiga, από τη δισκέτα. Χωρίς να καταλάβεις τίποτα. Βλέπεις τη Λοιπόν. δισκέτα που είναι αργό μέσο, κρακ, κρακ, κρακ να φορτώνει και όμως εσύ να συνεχίζεις να Είχαμε παίζεις. Φοβερό. εντυπωσιαστεί με αυτό τότε, Και έτσι. overscan, έτσι. Ναι. Overscan, όταν στα παιχνίδια στην Amiga έκοβες το παράθυρο, ας πούμε, πώς είναι το Beast. Ναι, αυτό Εδώ ήταν. ήταν πάνω από το κανονικό. Το είχα πρωτοπαίξει στον Atari ST εγώ το Swift και πήγα μετά στην Amiga. Εντάξει, και καλύτερο ήχο στην Amiga. Αλλά και στον Atari ήταν καλό. Και στον Atari ήταν καλό, είχε καλό πόρτο. Καλό ήταν. Καλό Είναι ήταν. πολύ ωραίο παιχνίδι. Αγαπημένο, Δυνατό αγαπημένο. παιχνίδι. Πολύ καλή Αγαπημένο. χρωματική παλέτα έχει το Swift. Έχει. Και λίγα χρώματα. Ναι, αλλά προσπαθεί, ξέρεις, Ναι. να πάει προς το ρεαλιστικό κάπως έτσι. Ναι. Καμία σχέση με τις κονσόλες SNES και Καμία, Mega καμία. Drive. Το προτιμώ στην Και Amiga. φαίνεται, ναι, Το προτιμώ τελείως στην Amiga. διαφορετικό. Έγινε καρτουνίστικο στις κονσόλες. Επειδή Μάλιστα. γνώριζα ότι ο... Επειδή γνώριζε και ο Τόλης ότι ο Τόλης ασχολείται με αεροπλάνα, του αρέσουν πάρα πολύ, Ναι, σωστό. δεν μπορούσα να αποφασίσω κάτι το οποίο... δηλαδή αυτό το είχα δοκιμασμένο, το είχα κουτάτο, το ήξερα το παιχνίδι, το έτρεξα, έχω ζήσει, οπότε λέω εντάξει, okay, θα του βάλω αυτό το παιχνίδι και ξέρω Ναι. ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι του έχεις Εγώ δώσει, Γιάννη? τις εποχές, του είπα Τι του έχεις... μέχρι τον πρώτο κακό βασικά. Δεν Ναι. θυμάμαι πώς το είπα, αλλά Ναι. αυτή ήταν η πρόθεσή μου, μέχρι τον πρώτο κακό να τον ξεπεράσει και τέλος. Γιατί Ναι. είναι συνεχόμενο, δεν σταματάει και Ναι, είναι βέβαια. συνεχόμενο. Και δύσκολο. Είναι δύσκολο, ναι, Μάλιστα. παιδί. Οπότε, για πάμε να δούμε τι έκανε ο Τόλης. Τα Πάμε κατάφερε. να το δούμε. Για να δούμε, για να το δούμε. Μην το Ειρήνη, πούμε. έτσι. Ναι. Ναι. Πω. Το ξεκίνησε ωραία. Πω. Τι έχει κάνει, τι έχει κάνει. Project M έχει κάνει. Όπα. Να δω και το target, Renegade. Βλέπω, Amstrad. Σκέτο ή το target. Το Renegade είναι αυτό. Απλό, το σκέτο. Ω, ρε φίλε, τι μας περιμένει. Την πέσανε. Ο Τόλης. Τρέχει και το αεροπλάνο. Βρήκε το ελικόπτερο, ρε, το θηρίο το βρήκε. Και φεύγει, λέει, και παίζει το τέτοιο, ρε, το Airwolf. Ναι.
Ναι. Όντως. Ω, να το στόχος. Ένα Hellfire στο Commodore 64. Ολοκαύτωμα. Οπα. Άμα. Ωχ, ο Darth Vader, δεν σου λέει. Ήρθε και σε μένα η σειρά να έχω και καυτή πατάτα. Ντομάτα. Τι πατάτα λέει. Έχω το κολόνο. Ο φίλος μου έκανες το Dream Warrior. Μου έδωσε να παίξω το Swift, τη συνέχεια, το Steel Warrior. Ρίτσο ως αξέσορ, δεν είναι συνέχεια. Έχεις ένα ελικόπτερο ή ένα τσιπάκι. Το Rainbow Island. Έτσι, έτσι μιλάει σε όλο το βίντεο. Σαν τον Άλεξ, ένα βίντεο τι έγινε κάνει. Αυτό είναι υπερπαραγωγή, παιδιά. Μπράβο το. Ένα μεγάλο ελάττωμα. Τα ελάττωμα είναι ότι πρέπει να παίξω στον κόμμα. Στον κόμμα. Εγώ, ο Άμστραντ, στον κόμμα. Στον κόμμα. Ναι, μου το έκανε παράπονο. Καλά λέει, στον Άμστραντ χάθηκε να μου δώσει παιχνίδι, λέει, στον Commodore. Α, εγώ στον Commodore. Μετά την έδωσε ο Πίτσε με κεφαλιά σε ένα τρόπολο. Με τρόπολο στο όνοξε επειδή έπαιξε επίδυση με τον Γιωνάδα τότε στο PlayGR. Δεν πλήγε. Ο PlayGR όμως επειδή κάνει μια δρομή. Αυτό ναι, τότε στο Remender. Με το Remender τότε στο Mike Dissoni. Ο Mike Dissoni στο όχι στο Δεδόσο. Ο Δεδόσο όμω είχε ατάρα αυτό με το πολυπόλο. Τότε στο Remender. Μετά το στο Remender. Ο Δημήτρη. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Τότε σε. Τότε δώσε μετά ξαναγύρι πάλι στον Αμίγκα. Ο Αμίγκα όμω επειδή τη φιλούσε στον Άρη, την έδωσε στον Άρη. Γεια σου Άρη, γεια σα παιδιά, γεια σου Κώστα. Γεια σου Άρη, γεια σου Άρη. Έχει κόψει τον ήχο. Άμα ακούσει τον ήχο, Κώστα, μιλάμε φοβερός. Φοβερός. Α, τον έχει κόψει τον ήχο, ναι, γιατί ακούω άλλον ήχο πίσω. Γιατί, ναι, γι' αυτό, ναι. Από το Bubble Bobble δεν ακούω πίσω, ναι. Και πολλά είπα. Όχι, όχι, από το Arkanoid, Arkanoid. Αυτό είναι άλλο, αυτό είναι άλλο. Ο ήχος που παίζει είναι άσχετο. Arkanoid ακούω. Arkanoid. Όντως, είναι πολύ ομαλός το Commodore 64, δεν το είχα παίξει. Ωραίο είναι εσύ. Πολύ ωραίο, παιδιά. Ωραία. Καταφέρνει, τα πάει πολύ καλά. Έχει πολύ ομαλό. Με εμένα μάχει πολύ, πολύ ομαλό scrolling και... Δεν το περίμενα τόσο καλό στον Commodore, δεν το είχα παίξει ποτέ. Από τα... Να το... Το χτύπησε η... Είναι πολύ δύσκολο αυτό το περιστρεφόμενο. Λίγο ξεπλημμένο, αλλά καλά. Ξεπλημμένο. Πετάει τις μπηχτές, πετάει. Φορά κάνω βίντεο, πρώτη φορά μιλάω. Πρώτη φορά μιλάω και παίζει γαμίσου. Μιλάω και παίζω. Α, γενικά δεν κάνεις τα βίντεο του, δεν έχει σπικάζο. Όχι. Όχι. Δεν ξέρω αν εδώ είναι το δίσκο, εδώ είναι δίσκο. Κατάφερε, μπράβο. Νομίζω εδώ ήταν το πρώτο επίπεδο. Όχι, όχι, δεν είναι boss αυτό. Ναι, αυτό ήταν μικρό έτσι. Γιατί εμφανίζεται και άλλες φορές αυτό. Δεν είναι τελικό boss. Ναι, είναι αυτό που σου δίνει τα bonus. Πάντως φίλε, λογικό είναι hardware scrolling. Πολύ όμορφο είναι. Πολύ όμορφο, πραγματικά. Δηλαδή. Ανά μισό pixel, ήδη γιου στα sprites. Δημήτρη, το έκανε σε emulator. Λογικά σε emulator. Λέει για τον Τόλι μάλλον. Για τον Τόλι. Ναι ρε, δεν έχει Commodore αυτός. Άμα μπει σπίτι του Commodore θα κάνει, θα φέρει παπά. Ας το καλό. Όχι, όχι, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό πόρτ για 8-bit, δηλαδή ναι, πάρα πολύ.
Βλέπεις, παιδί μου, ξεχωρίζουν όλα τα sprites, ξεχωρίζουν. Κοίτα, σωστό. Και στο Spectrum είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν το έχω δει. Στον Amstrad είναι σαν να βλέπεις το Spectrum, είναι port. Ώρα αρχίζουν να το δω και στον Amstrad, να το δω. Αυτές οι μπάλες που είναι από κάτω που βγαίνουν, ναι, πετάγονται προς τα πάνω. Δεν έχει το πλήθος των sprites που βγάζει η Amiga, αλλά καμία. Φίλε, είναι, κοίτα, τάκ, ταχύτητα. Έχει ταχύτητα, φίλε, και έχει και υψηλότερο frame rate από την Amiga. Πολύ καλό. Πες τα 50 αυτό. Εντάξει, λογικό, γιατί λείπουν και τα μισά, τέτοια μισά, το 70% των το sprites που βγαίνει στην Amiga. Σαν να πάμε. Ναι. Ειλικρινά δεν τον έχω ακούσει τι λέει, δεν μπορώ να τον ακούσω. Γιατί έτσι εγώ δεν τον ακούω, είναι χαμηλά, είναι χαμηλά, είναι τον χαμηλά. Έχω τέρμα, έτσι. Εγώ τέρμα τον έχω, δεν μπορώ να τον ακούσω. Δεν τον καταλαβαίνω, ναι, μερικά μόνο ακούω. Δεν πειράζει, εμείς θα τον εθάβουμε. Και αλλιώς το reaction, εμείς μιλάμε από πάνω πάντα, δεν είναι. Έχουν δει τα παιδιά τα βιντεάκια. Εμείς είμαστε εδώ για να κρίνουμε. Ναι, θα έχει και το link του βίντεο. Πάντα στο τέλος του βίντεο βάζω το link του original βίντεο. Ναι. Και το έχουμε και ανεβάσει και στο Facebook, παντού τα ανεβάσαμε. Γιατί έχω κατακλέψει τα βίντεο όλων, ναι. Ναι. Αυτό. Ωραίο. Να πω για το Swift, γιατί στην αρχή πολύ τόλμησε ότι είναι sequel. Στην πραγματικότητα δεν είναι sequel, είναι spiritual successor, είχε πει ο δημιουργός του. Ότι ναι. βασιστήκαν και έχουν βασιστεί και σε άλλα παιχνίδια, όχι μόνο στο Silkworm. Γιατί είναι SW, ναι. 4 Silkworm, JV. Ναι, που δεν υπάρχει δεν ούτε είναι 2. Swift. Ναι, μπράβο. Ναι. Όπως το Apidia το 2. Αλλά το έχει δηλώσει ότι λέει είναι spiritual successor, βασισμένο στο Silkworm βέβαια. Έξαν την προοπτική όμως, προσθέσαν πάρα πολλά έτσι, καινούργια στοιχεία. Κορυφαίο, έτσι, κορυφαίο αυτό που κάνανε. Ναι, ναι. Τα βασικά τα κρατάει βέβαια, το ότι υπάρχει το τζιπάκι και υπάρχει και το ελικόπτερο επίσης. Και το τζιπάκι γίνεται βάρκα μετά. Ναι, 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 μπαίνει στη θάλασσα. Εγώ το βίντεο αύριο θα κάτσω να το δω μόνος μου. Ακούσω τι λέει. Εγώ θέλω να κάτσω να το δω μόνος μου, γιατί ναι. Δεν μπορώ να ακούσω τι λέει τώρα. Και εγώ θα το δω, γιατί δεν το άκουσα και τώρα το είδα και μπορώ να πω ότι είναι φανταστικό. Δηλαδή, η εισαγωγή είναι όλα τα λεφτά. Ωραία, ωραία. Έχει δουλίτσα ο Τόλης. Έκανε. Έχει δουλίτσα καλή. Ναι. Φίλε, αυτό εκείνη την εποχή το αγόραζα. Πραγματικά το αγόραζα το παιχνιδάκι αυτό. Εννοείται. Το αγόραζα και το ευχαριστιόμουν και πέρασα και τέλεια. Όχι, εγώ πιστεύω όταν είχα Amstrad, αν έβλεπα αυτό. θα είχα πάθει σοκ. Είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφο, έτσι. Και παρόλο που είναι και περιορισμένη, όπως λέγαμε, η παλέτα του Commodore, παιδί μου, στα συγκεκριμένα χρώματα, έχουν κάνει φοβερό, έτσι, φοβερή χρήση. Συνδυασμό. Ναι. Συνδυασμό. Είναι σωστή, πολύ. Έχει κάτω τη σερή μου και έχει τα αρκετά γκρι που μπορεί να δώσει φωτοσκίαση στα μέταλλα. Αυτά, βλέπεις, μπράβο. Βλέπεις, γυρνάνε τα μέταλλα. Μόνο σαν ray trace αυτά, ναι. Ναι. Δεν ξέρω πόσα γκρι έχει. Ναι, και στην Amiga ray trace, έτσι φαίνεται. Έτσι. Ναι, ναι. Έχουν κάνει σωστή χρήση. Δηλαδή ο προγραμματιστής του ήταν και ο ήχος, να δεις και τα ηχητικά, τα κανόνια πώς βαράνε. Είναι σταρής και ακούς πραγματικά, με αντίλαλο, με αντίλαλο. Θα το παίξω και στον Commodore για να το δω με τον ήχο, γιατί ο ήχος ας πούμε εδώ πέρα δεν υπάρχει, γιατί έχει βάλει άλλο ήχο. Μπράβο. Ναι. Οπότε θέλω να τον ακούσω τον ήχο, ναι. Είμαι σίγουρος ότι το Sid θα έχει κάνει καλή δουλειά. Μιλάμε παπάντες. Έσχος, λέει. Με τίποτα, έτσι. Να σας πω κάτι. Καλό μηχανάκι, Commodore. Τώρα λέει, να μην λέω βλακίες. Λέει, εντάξει, καλό μηχανάκι. Και αρχίζει. Έσχος. Έσχος. Κοίταξε, εντάξει, όταν προγραμματίζεις ένα παιχνίδι και παίζει αργά, σίγουρα το προλαβαίνεις. Αν είναι όμως γρήγορο, δεν μπορείς να το προλάβεις. Εντάξει, ήταν και απαιτητικό το Swift. Ήταν απαιτητικό. Τι να πω τώρα. Θυμάμαι είχε βγει, παιδιά, και ένα. Το είχα δει στο PC αυτό. Το είχατε δει ποτέ το Swift, το 3D. Swift 3D, ναι. Ήταν. Παρόλο που ρε, παιδί μου, εντάξει, το λέγανε ότι στην εποχή του ήταν καλό. Βέβαια δεν είχε καμία σχέση με το. Ήταν open world. Έχω ανεβάσει βίντεο. Ναι, ήταν open world. Ήταν βασισμένο σε τεχνικές voxel και μαλακίες, έτσι διαφημίζαν τότε.
αλλά εσύ δεν μ' άρεσε καθόλου εμένα αυτό το πράγμα. Καθόλου. Ήταν γρήγορο, μένει έτσι. Το 3D. Ήταν 3D, ήταν 3D, ναι. Έχω ανεβάσει σχετικό βίντεο. Α, έχει ανεβάσει, υπάρχει αυτό, ναι, 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 το έχει βάλει. Ναι, ναι, το έχω. Α, το έχει παίξει στο PC, ε. Έχω παίξει στο PC, ναι, εννοείται. Άμα σου πω ότι αν σου πω ότι την πρώτη φορά που το δοκίμασα το 3D ήταν στο PC Task, άμα θες το πιστεύεις. Στο έλα ρε, έπαιξε. Ναι, 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 σε MS-DOS. Και έπαιξε στα 3 frames, 2. Εντάξει, χαμηλά, όχι, παραπάνω από 3 frames. Εκεί γύρω στα 7 frames πρέπει να έπαιζε. Αλλά με 0,60, έτσι. Α, 0,60, 0,60, ναι. Μπράβο, ναι, ναι. Α, την έχεις δεν είχα ποτέ, μέχρι 0,40. Και Δημήτρη, αυτό που λέγαμε, παιδιά, με τον Ίντε, σαν τον Ίντε δίσκο, τα κατά ψέματα. Δεν έχει. Τώρα δεν ξέρω τις ταχύτητες που πιάνουν τα παιδιά, αλλά εγώ κατάλαβα τελικά επί της ουσίας ότι η Ίντε είναι πιο γρήγορη από τις Compact Plus. Τουλάχιστον αυτή η Compact που έχω εγώ είναι Mapation. Για την Amiga λέμε τώρα, έτσι. Ναι, για την Amiga, ναι. Γιατί επηρεάζει το λειτουργικό, καθυστερεί και τον υπολογιστή. Ναι, ναι. Την έφαγε πάλι. Την έφαγε. Ναι, ναι. Αρχίζω και νευριάζω, λέει τώρα. Για να δούμε το έκανε τελικά το βίντεο, δεν ξέρω. Μήπως πει στο τέλος, άσε συγκτήρ. Κάπου θα το φτάσει, κάπου θα το φτάσει. Α, έχει, κοίτα, είναι 25 λεπτά, φίλε. Πρέπει να το έχει φτάσει. Αυτός είναι σκούρκος, που λέει και ο Σωρόπου στα παιχνίδια. Εμένα με είχαν εντυπωσιάσει, θυμάσαι τα τρένα που περνάγανε και τα... Είπα και στην μπροστά το βαγόνι, το σταμάταγες. Ναι, μετά έσκαγαν τα πίσω που είχαν τα κάψιμα. Τι ήταν αυτά, τον χτύπαγες. Πρέπει να κάνω long play το Swift στην Amiga. Πρέπει, ρε. Να το παίξουμε και διπλό καμιά φορά, μεν. Ωχ. Ανεκδοτό. Χάλασε την προστασία, την τίναξε στον αέρα. Λοιπόν, είπα... Έλα να πιάσουμε το σόρδιο και εντάξει, θα έρθει και η σειρά του Swift. Πώς θα... Είπαμε κάτι, είπα κάτι σήμερα, έκανε ένα live πάνω στο Ρετρόπολης, ένα τέτοιο, το πρωί. Και κάποιοι κάτι λέγανε για παλιά παιχνίδια. Εγώ κάτι έγραφα για παλιά παιχνίδια. Και λέω, θα το κανονίσουμε, λέω, με το Μίτσο. Τελείωσε, λέω. Θα κάνουμε live ή μάλλον βίντεο. Δεν ξέρω, θα κάνουμε live ή βίντεο. Θα κάνουμε αφιερωμένο στη US Gold και το τι καταστροφές έχει κάνει στα port. Τι λες, ρε άνθρωπε. Ναι, ναι, πρέπει να κάτσουμε να πιάσουμε τα port στην Amiga. Εκεί, στα 16 να δούμε τι. Στην Amiga. Στην Amiga. Θα ασχοληθούμε με Amiga. Και λέω, θα το κάνουμε το Μίτσο, λέω. Το υπόσχομαι, λέω. Ελπίζω να γίνει. Και τι σου είπε, χεστήκαμε. Και ο Πάνος δεν είπε τίποτα, εντάξει. Εγώ το θέμα είναι ότι εγώ το είπα, θα το κάνω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ σε κάθε βίντεο και σε κάθε live stream λέμε για το SOR 2, ένα χρόνο και... Κάμισε το. Απόφαση τελειά, άμα τελειώσουν τα reaction... Θα κάνουμε, μωρέ. Δεν τελειώνουν τα reaction. Πώς δεν τελειώνουν. Πριν γίνει γιατί... ο επόμενος κύκλος, ρε παιδί μου, πριν γίνει. Άμα τελειώσει το κολόνι σαν κολόνις, θα επιστρέψει σαν κάτι άλλο. Ναι, ναι. Θα το κάνετε αυτό, ώρα. Θα το βάλετε σε πρόγραμμα. Κάνετε αυτό που λέτε. Θα δούμε. Ας παίξουμε για να, τώρα για να λέτε ότι το κάνετε αυτό το πράγμα. Αλλιώς είναι κάτι που μένει και λες γάμο το δεν το έκανα. Θα δούμε. Έχουμε άλλα θέματα που μας κρατάνε πίσω. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε. Καλά, είναι και η ζωή που τρέχει σίγουρα. Mm. Για να δούμε λίγο εδώ το Τόλι, γιατί ο Τόλις είναι τώρα το θέμα εδώ. Την καλύτερη ατάκα την είχε πει ο Μιχαλόπουλος σε μια ταινία. Ρε δεν καμιέται το σύμπαν. Αυτό το λέω και εγώ πολλές φορές. Η καλύτερη ατάκα που είχε πει ποτέ άνθρωπος στο σινεμά ήταν. Ναι. Ισχύει. Όπα, άλλαξε το χρώμα. Παλέτ σου. Γιατί άλλαξε. Έβαλε φίλτρο λέει. Έβαλε φίλτρο λέει, μπας γίνει καλύτερο. Α, για να το βλέπει, για να βλέπει μάλλον. Το χάλασες ρε Τόλι, δεν μ' αρέσει έτσι. Ο Vice Emulator σου επιτρέπει να κάνεις custom παλέτα. Μπορείς, ας πούμε, να βάλεις τα χρώματα του Amstrad στον κόμματο. Ναι, αλλά μου άρεσε πιο πολύ το προηγούμενο χρώμα. Είναι το αυθεντικό, εντάξει. Όχι, ήταν και πιο κοντά στο, ξέρεις. Ναι. Το ελιθοφανές. Τώρα είμαστε στον Άρη. Αυτό σκέφτηκα, λέω, πολύ καλύτερο. Δεν τι έκανε ρε ο τύπος. Βάζει και post processing effects εκεί πέρα τώρα, το κάναμε. Δεν θα βλέπει τις βόμβες που πετάει, θα το πει. Αυτός τα βλέπει κανονικά, είναι post αυτό. Είναι post μετά. Post processing. Εντάξει, θα μου πεις τώρα post, είναι και 16 χρονών. Κάναμε και 16 χρονών.
Ο Κώστας 16 χρόνια. Τι λέει ρε. Α, το ξαναγύρισε πάλι στο χρώμα του, ναι. Ο Άρης 80. Ωραία. Ωπ, 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 χαμός γίνεται. Του έπαιρνε από όλες τις μεριές. Το χειρότερο. Γιάννη, έχεις παίξει το Silkworm στον Commodore? Έχω παίξει, ναι. Λοιπόν, νομίζω, νομίζω. Στο Spectrum και στον Amstrad με το ένα χέρι το τερματίζω. Στην Amiga ψιλοϊδρώνω, το τερματίζω. Στον Commodore με δυσκολία φτάνω στη δεύτερη πίστα. Γιατί? Γιατί είναι τσιμπούκι. Ναι, παίξαμε με τον Alex, κάναμε Silkworm Day μια μέρα. Ήρθε στο σπίτι, βγάζω τα μηχανάκια, τερματίζουμε εδώ, τερματίζουμε εκεί και βγάζω και το τουλάχιστον, βγάλω και τον Commodore. Ναι, φίλε, τον ήπιαμε. Αυτό που σε κυνηγάει, αυτό το γύρω-γύρω, δεν το θυμάμαι στην Amiga, ρε. Δεν υπάρχει. Είναι αλλιώς. Ναι, ξέρεις, αυτές τις φωτιές γύρω-γύρω, δεν τις θυμάμαι εγώ στην Amiga. Πόσο λάθος κάνω. Σαν περιστρεφόμενη οβίδα, ένα πράγμα. Κοίτα, επειδή δεν μπορεί ο Commodore να κάνει το χαμό που κάνει η Amiga. Εσύ να το βάλανε για να σε δυσκολεύει. Ναι, βάζουν πολύ ταχύτερες σφαίρες και όπα. Ναι, το κάνει, έκανε εφέ. Γιατί αυτά ρίχνουν και... Δεν θυμάσαι, και μεγάλο. Φτιάξε λίγο το VSync όλοι. Αυτό είναι το... Τον έχει ξεφτυλίσει τον Commodore, ότι όλα προβλήματα του βγάζει. Τι να το δει, γιατί περνάει ένα άλλο σε λίγο. Άμστραντ. Άμστραντ. Άστραντ, άστραντ. Δεν χάλασε λίγο. Όπως καταλάβατε τρώνετε. Εσπώς. Ρε το τόνι. Πάμε μια τελευταία φορά. Τελευταία φορά είπε. Για να δούμε. Είναι αυτός είναι πιστός αυτά που λέει. Για να δούμε. Τι είπε, δεν άκουσα. Είπε ούτε 4 δεν έχω παίξει. Ναι, ούτε 4. Ανεξευθυλιστήκαμε. Μπαμ, πάει η πρώτη. Δεν πρέπει να πηγαίνεις εκεί πέρα, να τα αποφεύγεις καλύτερα, γιατί... Μερικά από αυτά καλύτερα να τα αποφεύγεις και παρά να πηγαίνεις επάνω. Δεν θα κάνεις. Είναι επικίνδυνα πολύ. Να, αυτό βλέπεις, αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου λόγο στην Amiga. Εν τω μεταξύ, αν χτυπήσεις δύο μπύλες τέτοιες. Ναι, κάνουν έκρηξη. Κάνουν έκρηξη και οτιδήποτε έχει στην οθόνη. Sprite. Ναι, ή αν τις φέρεις σε επαφή, αν φοράς τη μία ή την πυροβολήσεις τη μία. Ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και στην Amiga, ρε παιδιά, τι ήχο που είχε στο σύγχρονο. Ήταν πολύ καλό. Και ξέρεις, ήτανε software synthesizer. Ναι. Δεν ήτανε sample. Ναι. Το είχαν φτιάξει ήδη, το είχαν... Τι έκανε, γιατί πάει εκεί τόσο κοντά. Δεν ξέρω. Κοίτα, αυτό αν έχεις την ασπίδα, μπαίνεις μέσα του. Ναι, μπαίνεις και το τρως, ναι. Α, να, η τελευταία. Η τελευταία γίνει ξανά τελευταία. Έτσι, η πείρα τι κάνει. Η τελευταία. Σαν και εμένα που έλεγα στον Bruce Lee, τώρα τέλος. Α, παίξουμε άλλη μία, άλλη μία, άλλη μία. Μη μου λες, μη μου λες, δεν θέλω να μου λες. Έγραψε την Ιλιάδα κι εσύ. Έλεγα ιστορία από πίσω. Έλεγα ιστορία. Δεν φτάνει αυτό. Έχουμε τον άλλο τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα στη φωνή του. ήξερα γιατί το έκανα, δεν θα πω τίποτα. Έχει 55 λεπτά βίντεο. Δεν θα φάμε και ένα 20 λεπτό. Ναι. Εντάξει, λέω ιστορία από πίσω, ρε. Αλλιώς δεν παίρναγε η ώρα. Ναι. Μια χαρά το πάτε. Μια χαρά. Καλά, είχε πλάκα. Μπράβο, ρε παιδί. Να ξέρεις ότι ο Άρης με έβρισε πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί. Θα κλάψω μανούλες. Γιατί σου έδωσα, λέει, πολύ εύκολη έκδοση. Τι λέει, μωρέ. Ρε, αφού παίξαμε το keyboard, τι εύκολη έκδοση λέει. Άσε, ρε, και εμείς με keyboard παίζαμε. Και παίζαμε του Amstrad, μάλιστα. Καλά, καλά. Θέλω να το παίξει ο Άρης με το keyboard στο Ατάρι να μου πει πόσο εύκολη είναι. Ρε, γατάκι, να το παίξει στον Amstrad. Δηλαδή, έτσι θα το πάμε. Όπου το τελειώνω, θα με βάζει στην επόμενη δύσκολη. Ναι, όπως το παίξα εγώ σε όλες τις πλατφόρμες. Έλα, σου πω. Παίξω στον Άμστραντ και τα ξαναλέμε. Παίξω στον Άμστραντ, μία να δει. Όχι, ρε, πάλι. Κάνε μια σφίνα, κάνε μια σφίνα βίντεο. Με το ένα χέρι να κάνω. Τι να κάνω. Ήταν η πρώτη φορά που το έπαιξα και το έπαιξα. Έλα, ρε κοπρίτη. Έλα, ρε κοπρίτη. Άντε να το δούμε. Έπρεπε την εποχή που το έπαιζα αυτό. Έκανε ένα βίντεο. Είχα φτάσει, νομίζω, τρεις πίστες είχα βγάλει. Δεν ξέρω πόσες έχει, παιδιά. Αλλά είναι πολύ δύσκολο.
Λες το Swift τώρα, ε. Ναι, αυτό εδώ. Έριξε φτύλα. Εμένα μου άρεσε στην Amiga που στο τέλος, όταν έχανες, τέλος πάντων, σου έλεγε πόσες σφαίρες έχεις χρησιμοποιήσει, πόσες εχθρούς έχεις σκοτώσει, ξέρεις, έχεις καταστρέψει. Δεν ξέρω αν το κάνει και στον Commodore αυτό, αν το κάνει όταν... Μάλλον δεν το κάνει, δεν το γράφει. Όπα, όπα τώρα. Τώρα μπλοκάρισε. Ναι. Δεν μπλοκάρισε. Μπλοκάρισε, αλλά... Αυτό εκεί, αυτό δεν πρέπει να διαλύεται το πράγμα. Ναι, ναι, δεν πρέπει να το πυροβολάς καταρχήν. Αποφεύγεις. Ναι, κάποια δεν τα χτυπάς, φεύγει. Γιατί ναι, αντανακλάει τους πυροβολισμούς επάνω σου. Ναι, ναι. Ήταν πολύ έξυπνο παιχνίδι, ήταν ωραίο πολύ. Εντάξει τώρα, πάει πάνω στο τέτοιο. Χρόνο, έχει και χρόνο το βλέπεις. Βεβαίως. Για κάποιο λόγο έχει χρόνο. Οχ. Δεν ξέρω. Εγώ σου παθυμάμαι αυτό ότι στην Amiga όταν... και στον Atari όταν έχανες, σου δείχνε, ή όταν τελείωσε τέλος πάντων, σου δείχνε πόσες σφαίρες, πόσους εχθρούς έχεις. Ναι. Απαλά. Δεν το λέει από ό,τι βλέπω, βέβαια. Δεν έχει άλλο, λέει. Άντε, ρε. Δεν τρέπουμε, λέει. My father retro... Ρε, Τόλι. Δεν πόνεσα, όμως. Δεν πόνεσα. Όμως προσπάθησα. Έτσι ρε φίλε, ναι. Προσπάθησες και πέρασες τα 15 λεπτά, Τόλι. Οπότε, θετική ψήφα από μένα. Ναι, και από μένα, και από μένα. Και από μένα, Τόλι. Είναι δύσκολο πολύ το παιχνίδι, οπότε εντάξει. Από μένα δύο ψήφους, γιατί μιλάει για τον Άμστραντ συνέχεια. Τιμιώτης πάντα. Τον Τόλι, ωραίος. Το beat in race. Φτάνουμε στο τέλος. Και ήθελα μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω. Είστε ήρωες. Όλα τα παιδιά για αυτά τα βίντεο του Γιάννη που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω και να φτιάξω κι εγώ ένα τέτοιο βίντεο. Αυτό το άκουσα. Συγχωρέστε με αν έκανα σαν τα μέχρι το πρώτο μου βίντεο. Που δεν ακούσαμε καλά, ρε Τόλι. Εσύ καλά τα λες, Τόλι, αλλά ποιος ακούει. Πάρα πολύ, αν όχι από τα καλύτερα 8 μπιτ μηχανήματα. Και ποιον λέει τώρα, για τον Commodore. Λοιπόν, σίγουρα. Ή σίγουρα. Α. Να δώσω κι εγώ. Πατάτα. Την καυτή πατάτα, ναι. Επόμενη πρόκληση, πρόσκληση. Για να δούμε. Ω, Αντώνης. Ο Αντώνης. Ξέρω. Θα κλάψουμε ανήμες. Game over. Game over. Game over. Αυτό είναι εξώφυλλο. Ωραίο, ωραίο εξώφυλλο. Πολύ ωραίο εξώφυλλο σε όλα του. Πολύ, πολύ. Κλασικό. Μπράβο, ρε Τόλι. Είσαι έτοιμος, Νικολόνης. Έτω να δω. Ο Darth Vader. Γέλιο. Ωραίος. Ωραίος. Mothers will cry. Mothers will cry. Θα κλάψουμε μάνουλες. Όπα. Έλα. Ωραίος ρε παιδιά, ωραίος. Αυτά, ναι. Πραγματικά, δηλαδή, αυτό είναι βίντεο, κάτσε καλά. Ωραίο, αν έχει και τη φωνή του και έχει ραδιοφωνική στα φωνή γάμου. Ναι, ρε γάμο, τώρα να το ακούσουμε κανονικά. Ναι. Αυτή τη φορά την γλίτωσες. Όμως, ώρες. Την επόμενη φορά, δεν θα την γλίτωσες. Δεν την γλίτωσε. Του τη φύλαγα εγώ. Τζολάντα. Τζον Μπρίξτον. Βαν. Production coordinators, λέω τέρο. Πολύ ωραίος, μπράβο του ρε παιδιά. Ωραίος ο Τόλις, μπράβο Τόλις, μπράβο. Μπράβο, ωραίος. Ρίξαμε γέλιο. Ωραίος, γέλιο. Ωραίο και γέλιο και ωραίο παιχνιδάκι είδαμε, που δεν το είχα δει εγώ στον Commodore 64 και μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Ναι, εννοείται. Θα το δοκιμάσω. Υπόσχομαι. Εννοείται. Και το τούρι. Είναι αυτά λοιπόν, τα παστοχικά που λέω εγώ, τα παστοχικά. Στείλε μου διεύθυνση τώρα τα Χριστούγεννα, να στείλω μια αφίσα.
Μια σημαία του Πασόκ. Του ηγέτη. Να τη φορά στην πλάτη. Σαν πέρτα. Να τρέχει έξω στον δρόμο. Να είναι πράσινη, θέλω να είναι όμω πράσινη. Τι θα είναι, Πασόκ θα είναι, τι θα είναι. Ωραία. Ρε φίλε. Ας έχουμε τέλεια. Ωραία. Γιάννη, για πες μας κάτι τελευταίο που θες να προσθέσεις πριν αποχωρήσουμε. Ο Τόλης το προσπάθησε ο άνθρωπος όσο ήταν εφικτό. Τίμια το πάλεψε. Ήτανε δύσκολο παιχνίδι. Ναι, η αλήθεια. Αλλά τουλάχιστον έκανε την προσπάθεια. Δεν την απέφυγε. Και να πω ότι σήκωσε δηλαδή το πιστόλι και πυροβόλησε. Τώρα, εάν δεν βρήκε το στόχο, αυτό εγώ πιστεύω ότι βρήκε στόχο, γιατί ήταν ένα φοβερό βίντεο. Πολύ καλό, πολύ καλό. Με μαστοριά και μπράβο του για τον χρόνο που ανάλωσε για να το κάνει. Και ελπίζω και άλλα παιδιά που είναι στο χώρο να έχουν το θάρρος και να δείξουν τα ταλέντα τους, γιατί εδώ πέρα μέσα είμαστε μια παρέα φίλων. Είμαστε όλοι ενωμένοι σε ένα κοινό σκοπό. Έτσι κι αλλιώς εμείς το βλέπεις ότι δεν είμαστε σε φάση, ρε παιδί μου, να αυστηρή να κόψουμε κόσμο ή οτιδήποτε. Γιατί τώρα εντάξει, δεν είναι διαγωνιστικό το, αυτή τη στιγμή το κολόνι. Θα κόψω τον κατσόρι, θα κόψω. Αυτόν θα τον κόψουμε κομματάκια. Θα κόψω εγώ τον κατσόρι. Θα τον κάνουμε κυβάκια τον κατσόρι. Αλλά τώρα αυτό μας ενδιαφέρει, όπως λέμε πάντα, να δείξουμε τα παιχνίδια, να περάσουμε καλά, να δούμε και ωραία βιντεάκια. Γνωρίσουμε και αυτόν που κάνει το βίντεο. Έτσι, είναι βασικό αυτό. Και να δουν και ένα διαφορετικό, μια διαφορετική άποψη. Βέβαια. Ότι το ρετρό συνεχίζει να υπάρχει. Συνεχίζει, είμαστε εδώ και τους περιμένουμε. Ναι, γιατί υπάρχουν πίσω πολλά πολλά παιχνίδια που υπάρχει κόσμος που δεν τα έχει παίξει, δεν τα έχει γνωρίσει και για μένα πρέπει να τα γνωρίσει. Έστω, παιδί μου, και ιστορικά, για να δει πώς ξεκίνησαν κάποια πράγματα. Έτσι, γιατί πολλές από αυτές τις εταιρείες που έχουν φτιάξει αυτά τα παιχνίδια φτιάχνουν καινούργια παιχνίδια και ο κόσμος δεν ξέρει τι φτιάχναν πιο πριν. Δεν γνωρίζει. Ναι. Έτσι, και είναι τραγικό, δηλαδή λες. Παίζεις παιχνίδια, δεν θες λίγο να δεις λίγο την ιστορία, πώς ξεκίνησε, επειδή μου όλο αυτό. Εγώ δεν λέω να γίνεις retro gamer. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ή το έχεις ή δεν το έχεις, και είναι πιο πολύ για αυτούς που ξεκίνησαν. Αλλά να έχεις μια επαφή και με το παρελθόν, έτσι. Πώς ξεκίνησε μια εταιρεία που έφτασε, η διαδρομή της. Την έχεις στα χέρια σου, είναι εύκολο πια. Υπάρχει το emulation, όλα αυτά ευτυχώς είμαστε τυχεροί, είναι δωρεάν ακόμα. Μπορούμε να τα βρούμε ακόμα δωρεάν. Οπότε είναι η καλύτερη ευκαιρία κάποιος να γνωρίσει, ρε παιδί μου, τον χώρο από παλιά μέχρι σήμερα. Γιατί θα υπάρξει κάποια στιγμή που αυτά δεν θα είναι δωρεάν. Δεν θα τα βρίσκουμε. Ναι. Καταλαβαίνετε. Θα τα έχουμε μόνο εμείς που τα έχουμε κατεβάσει και υπάρχουν. Οπότε είναι μια ευκαιρία για τον κόσμο. Και μετά τα πουλάμε εμείς. Θα τους τα πουλάνε οι εταιρείες. Μίτσο, θα τους τα πουλάνε οι εταιρείες. Το κάνει ήδη η Nintendo μέσα από το. Θα το κάνουν όλοι σε μερικά χρόνια που θα μοιριστούν χρήμα εκεί πέρα. Ίσως και να μην επιτρέπουν να γίνεται αυτή η. Κάποια στιγμή. Εντάξει, κοίταξε. Στα home computers είναι λίγο δύσκολο γιατί πέρα τα δικαιώματα είναι μπουρδουκλωμένα. Δεν υπάρχουν πια άλλοι. Έχουν φύγει, έχουν χαθεί, έχουν κλείσει. Αλλά ακόμα και σε κονσόλες, γιατί κάποια στιγμή θα πάμε και σε κονσόλες. Δηλαδή θα παίξουμε και παιχνιδάκια σε κονσόλες. Κάποιος θα δώσει παιχνίδι σε κονσόλα. Αυτά τα παιχνίδια κάποια στιγμή μπορούν να πέσουν πάνω σε copyright και να εξαφανιστούν. Όπως ήδη εξαφανίζονται πολλά παιχνίδια της Nintendo. Ή παιχνίδια από Nintendo συστήματα που έχει κλείσει πάρα πολλά sites η Nintendo, έτσι. Ναι. Κινδυνεύουμε δηλαδή εμείς οι αμιγκάδες. Εμείς οι αμιγκάδες όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Παίζουμε τα NES στον εξομοιωτή. Όχι μωρέ, εντάξει. Το θέμα είναι δεν θα βρίσκεις τα παιχνίδια. Δηλαδή θα προσπαθείς να βρεις μερικά παιχνίδια του NES εντάξει. Και δεν θα τα βρίσκεις του Super Nintendo. Γιατί απλά δεν θα βρίσκεις κάποιος άλλος να τα έχει. Μόνο μέσα από πλάγιους έτσι, τρόπους θα μπορείς να το βρεις. Ναι, σίγουρα. Τέλος πάντων, είναι μια ευκαιρία αυτή για όποιον ενδιαφέρεται. Δύσκολο να ενδιαφέρονται πολύ. Δεν υπάρχει επιστροφή. Πρέπει από τώρα να βάλουν τις βάσεις για να δημιουργήσουν αυτές τις δυνατότητες. Κοίταξε, φωνάζουν όλοι και προσπαθούν να φτιάξουν αυτό που λέμε ένα μουσείο, το οποίο θα υπάρχουν μέσα όλα τα παιχνίδια, θα διασωθούν, έτσι. Αλλά δεν ξέρω πώς το έχουν πάρει ζεστά, ξέρω, πέρα από... Μουσείο εννοείς. Να το πω πιο σωστά, όχι μουσείο. Διαδικτυακό site, blog, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Προσπαθούν να κάνουν το preservation, ξέρω εγώ, των παλαιών τίτλων για να μην χαθούν στον χρόνο. Για να μπαίνει μέσα δηλαδή και να παίζει το παιχνίδι μέσα από αυτό το site. Δεν ξέρω αν θα σε αφήνω. Όχι, είναι preservation. Ψάχνουν τα αρχεία. Ψάχνουν το medium. Τι είναι αυτό, κασέτα. Ωραία, παίρνουν την κασέτα. Την επισκευάζουν αν χρειαστεί, κάνουν image και τα κρατάνε. Την αποθηκεύουν σε τέτοιο, σε κλιματιζόμενο χώρο
Και υπάρχει και κάποιος που μπορεί να πάει να παίξει το παιχνίδι και να γράψουν από τον emulator το gameplay του. Πώς είναι, πώς τερματίζεται αυτό το παιχνίδι. Ναι, γιατί είναι τραγικό το ότι θεωρούν όλοι το μέλλον. Έχουν, τα μουσεία έχουν ένα πλάνο 500 ετών. Oh. Σου λέει ότι εγώ αυτά θα τα κρατήσω για 500 χρόνια. Σου λέει, όχι ο ίδιος, ξέρεις. Να, η επόμενη. Ναι. Αλλά εντάξει, θεωρούμε ότι είναι τα video games θεωρούμε ότι είναι ένα μέσο, μια τέχνη, ρε παιδί μου, έτσι το λένε πια, ότι είναι τέχνη. Ωραία. Την τέχνη γιατί δεν τη διασώζει. Διασώζονται ταινίες, διασώζονται τραγούδια, διασώζονται όλα αυτά. Τα video games δηλαδή που θεωρείται άλλο ένα κομμάτι τέχνης. Είναι και δύσκολα να δημιουργηθούν. Ναι, και μάλιστα αυτή τη στιγμή, σαν βιομηχανία, η βιομηχανία του video games είναι και πιο κερδοφόρα παγκοσμίως. Έτσι. Γιατί δεν διασώζονται τα παιχνίδια τα παλιά, για ποιο λόγο. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή. Είναι σαν να μην διασώζεις κομμάτια του Μότσαρτ, π.χ. έτσι, ή του Μπετόβεν. Αλλά δεν πειράζει, μάλιστα να χαθούν στη λύθη, ξέρω εγώ. Μπράβο, μπράβο. Είναι δυνατόν και να έχεις κόσμο που να τα έχει τώρα ελεύθερα και να μην μπαίνει καν στη διαδικασία από περιέργεια να τα δει, ρε παιδί μου, να δει πώς ήταν. Κατάλαβες. Μόνο μας ενδιαφέρει άμα είναι 3D τα γραφικά, άμα έχει ray tracing, άμα είναι ταινίες τα παιχνίδια. Ζωντανό, αληθοφάνεια, να το βλέπεις, να το βλέπεις. Τέτοια πλέον. Πράγματα τα οποία τα βλέπεις τη μία φορά και την επόμενη τα ξεχνάς. Και εμείς ακόμα θυμόμαστε μουσικές, κομμάτια που γραφτήκανε 30 χρόνια πίσω, μελωδίες. Ναι, μελωδίες οι οποίες δεν μπορείς να τις ξεχάσεις γιατί ήταν μοναδικές. Ενώ τώρα μπορείς να ακούσεις ολόκληρη συμφωνική ορχήστρα σε ένα παιχνίδι και να μην θυμάσαι τίποτα αύριο. Απολύτως. Η οποία μπορεί να είναι και αντιγραφή από κάποια. Δεν μπορείς να θυμηθείς, Γιάννη μου. Δεν μπορείς να θυμηθείς, είναι έτσι όλα. Πώς να το πω τώρα. Ναι, δεν είναι. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Άστο. Υπάρχουν και ωραία πραγματάκια που φτιάχνονται, ωραία κομμάτια, οτιδήποτε. Αλλά ρε, εσύ είναι πια ένα στα τόσα. Έτσι, ένα στα τόσα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Παρέμεινα στο χώρο και δεν νομίζω να φύγω ποτέ. Εντάξει, όλα καλά είναι, όλα καλά είναι και καλό είναι όλα να τα διασώσουμε και τα καινούργια και τα παλιά. Γιατί κάποια στιγμή θα θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Αν όχι εμείς, οι επόμενες γενιές, θα έρθει η ώρα που θα θέλει κάποιος να τα ζήσει, τα δικά του τα σημερινά. Ναι. Και μπορεί αλλά να... για εμάς δεν το συζητάμε. Για εμάς θα μας πάρουν σηκωτούς στην κυριολεξία. Ναι, εμάς θα μας πάρουν με τα μηχανήματα. Ναι. Εμάς θα μας πάρουν και θα πάνε. Μπορεί και κάποιος να πει, έλα εδώ στον δρόμο εκεί πέρα. Είναι αυτό, παλιά τσούρα. Ναι. Δυστυχώς όμως, παιδιά. Και να φωνάζω και να λέω μη το ακουμπάτε. Δυστυχώς όμως η κουλτούρα του να κρατήσουμε, πώς να το πω τώρα, αυτό που λέω, το αρχείο ή οτιδήποτε να το έχουμε, αν όχι στη συλλογή μας, κάπου να το κρατήσουμε, να υπάρχει για μελλοντική χρήση, δεν υπάρχει πια. Έχουν γίνει όλα εφήμερα και πώς το λέμε, τώρα ότι παίξουμε, πειράζει μόνο, το παίξαμε, πάει, τελείωσε, πέρασε. Κανείς δεν σκέφτεται ότι στο μέλλον μπορεί να θέλει να κάνει. Σημεία των καιρών. Ναι, σημεία των καιρών δυστυχώς, τα οποία όμως θα τα πληρώσουμε κάποια στιγμή αυτά τα σημεία των καιρών. Οι επόμενες γενιές θα τα πληρώσουν αυτά τα σημεία. Λοιπόν. Ωραία. Ωραία. Είπαμε και τα κοινωνικό τέτοια μας στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη και τον Τόλι που έπαιξε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό. Δεν χρειάζεται είσαι της ομάδας. Δεν χρειάζεται μεταξύ μας. Και όμως, παρόλα αυτά πρέπει να σας ευχαριστήσω γιατί, εντάξει, κυρίως θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πέτρο που με έβαλε μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Για να πούμε και για τον Πέτρο, τον Έλληνα αυτό, άντρα του ρετρό. Λοιπόν, να είναι καλά. Και δεν κολώνω τελικά, έτσι. Όχι. Προχώρησα την μπάλα. Έτσι. Εννοείται. Και με δύο φορές μόνο που έπαιξα το παιχνίδι, παιδιά, κυριολεκτικά. Δύο φορές μόνο το δοκίμασα. Δύο φορές έτρεξα. Και δεν είχα το χρόνο. Όλο κάτι. Δεν μιλάω. Γιατί ακόμα δεν έχω δει το βίντεο το δικό σου. Ναι. Α. Είναι, ωραία. Δεν έχουμε δει το δικό σου. Τα γράφουμε ανάποδα γιατί δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεν λέω τίποτα άλλο. Είναι οι ώρες περίεργες και τα γράφουμε λίγο. Δικλωμένα, οπότε μόλις θα το δω, θα σχολιάσω. Εμένα που με έψαχνε ο Δημήτρης από χθες και δεν είχα δώσει σημεία ζωής. Γι' αυτό είχα φρόντισα όμως και λέω, Δημήτρη, επειδή εγώ είμαι λίγο περίεργος στις ώρες, θα σου στείλω το τηλέφωνο μου για να με πάρεις, γιατί λέω, έχω και υπερήφανα αυτιά. Μπορεί να μην ακούσω το τηλέφωνο, μπορεί να μην ακούσω, να μην δω το Facebook, το να μην δω... Ναι, είμαι και λίγο, ναι, πρέπει να το δω, το κινητό μου κλείνει από μπαταρία πολλές φορές. Ναι, και λέω τώρα μην νομίζουν ότι εγώ προσπαθώ να αποφύγω. Όχι, τα βρίσκαμε τον τρόπο, don't worry. Είτε σήμερα είτε άλλο το γράφαμε. Θα σου χτύπαγα την πόρτα. Έτσι. Μάλιστα, αφού στην αρχή το πήρε, νόμιζα ότι ήταν τον Πέτρο. Ο Τόλης, νόμιζα ότι ήταν ο Τόλης με φωνή Darth.
Έλα, εγώ είμαι. Λέω, παρακαλώ, λέω, ποιος είστε. Εγώ είμαι, λέει. Μη φοβάσαι. Δεν γλιτώνει κανένας από την Επιτροπή, οπότε... Παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Εμείς ευχαριστούμε, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ και για την ιστορία, για όλα αυτά που είπες. Και καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Γιορτές. Να έχουν υγεία και να περνάνε καλά με τις οικογένειές τους. Έτσι ακριβώς. Και την αγάπη μου σε όλους εσάς. Να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Φιλιά. Μίτσο, εμείς τα λέμε στο επόμενο. Έγινε. Bye. Γεια σας, παιδιά. Bye. Yeah. Bye.